είναι μια παγκόσμια πρώτη για την Ευρωπαϊκή Ένωση η λειτουργία του κέντρου για την ευζοία των υδρόβιων ζώων, με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να είναι ο πρωτοπόρος στην προσπάθεια αυτή. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τόσο την Επίτροπο, την κυρία Στέλλα Κυριακίδου, για τη βοήθεια, όσο και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό τον κύριο Αβγενάκη, ο οποίος ήταν αρρωγός στο εγχείρημα και με την βοήθειά του στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης αποκτά άλλο ένα βήμα, κάνει άλλο ένα βήμα συμβάλλοντας στην πρόοδο της κοινωνίας, στην προσπάθεια αυτή η οποία θα χαράξει οδηγίες για την αντιμετώπιση και των υδρόβιων ζώων. Νομίζουμε ότι για το Πανεπιστήμιο μας είναι άλλη μια ευκαιρία να φανεί ότι είμαστε μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη μέρα για την Ελλάδα, για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σήμερα παρουσία της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα υγείας και ασφάλειας τροφίμων της κυρίας Κυριακίδου. Στην ουσία κηρύσσεται η έναρξη του πρώτου κέντρου αναφοράς για την ευζοία των θαλάσσιων ζώων, για θέματα θαλάσσης δηλαδή. Ένα κέντρο επιστημονικό καταγραφής αλλά και συμβουλής όλων κρατών μελών, που θα περνά η ακτινοβολία του και η δράση του τα ευρωπαϊκά σύνορα. Είμαι πολύ περήφανος και πολύ ευτυχής που σήμερα εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη ημέρα, είναι μια καινούρια σελίδα για τη χώρα μας και για την ολόκληρη την Ευρώπη. Και όλα αυτά εδρεύουν στην Κρήτη. Εμπιστευόμαστε το επιστημονικό δυναμικό του νησιού μας, τις συνεργασίες, μια κοινοπραξία που είχε αιτηθεί και διεκδικούσε την ανάληψη αυτής της μεγάλης ευθύνης, που όμως με τη συνεργασία και του Υπουργείου, της κυβέρνησης και με τη στήριξη της αρμοδίας Επιτρόπου, τα πράγματα έχουν μπει σε καλύτερο δρόμο και πλέον γενιάζουμε την δραστηριότητα αυτού του κέντρου αναφοράς, του οργανισμού, ο οποίος ευχόμαστε να έχει πλούσια δράση, χρήσιμη πληροφορία και πολλά και καλά αποτελέσματα για το περιβάλλον, για τους αλληλείς, για τους ιχθυοκαλλιεργητές, αλλά και συνολικά για την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεσμεύτηκε και δεσμεύουμε δημόσια ότι θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Είναι υποχρέωσή μας και απέναντι στην κοινότητα της Ευρώπης, αλλά και απέναντι στη χώρα μας και στους εμπλεκομένους με τον αλλιευτικό κόσμο. Συνεχίζουμε μια πορεία χρήσιμη και με αυτά και με αυτά αποδεικνύεται άλλη μια φορά πως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν είναι μονάχα επιδοτήσεις. Έχουμε πολλά, πολλά μέτωπα που μπορούμε να αναπτύξουμε, αποδεικνύοντας την πραγματική αναπτυξιακή δράση που μπορεί να έχει για τον πρωτογενή τομέα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Ελλάδα μπαίνει μπροστά, υπερσκελίζει χώρες που έχουν επίσης μεγάλη ακτογραμμή και μεγάλο τμήμα θαλάσσιο. Η αλήθεια είναι ότι ενδεχομένως συναντήσατε κάποια προβλήματα, κάποια προσκόμματα. Μπήκε μια μικρή χώρα μπροστά. Μια μικρή χώρα, αλλά με μεγάλη ψυχή. Και με μεγάλη υπόσταση και μεγάλο βάρος είναι η Ελλάδα. Και η πρόταση που είχε κατατεθεί ήταν απολύτως σοβαρή, πολύ καλοδουλεμένη. Γι' αυτό αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια τόσο στον Πρίτανη, τον κύριο Κοντάκη, Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Κοντάκη, αλλά και στον κύριο Παυλίδη, που ήταν η ψυχή της προσπάθειας, με όλη την ομάδα που δούλεψε γι' αυτό. Και σύν της άλλης, είχαμε και τη στήριξη της Επιτρόπου που αξιολόγησε τα δεδομένα και φυσικά με τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα στηρίξει όλο αυτό το εγχείρημα για την ανάπτυξή του σε όλες τις δράσεις, σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη Κρήτης και όλους τους αυτοδιοικητικούς, γιατί σήμερα με την παρουσία τους ενίσχυσαν αυτή την προσπάθεια, δηλώνοντας παρόντες σε αυτή την καινούρια σελίδα που γράφεται για τη χώρα μας, για τον τόπο μας, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχόλιο, κύριε Υπουργέ, για τους αγρότες και την απόφαση τους εν ώψη της Τρίτης. Όπως το ανέφερα και από το βήμα, η κυβέρνηση με πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, είναι τον Πρωθυπουργό, άνοιξε τις πόρτες, διατηρεί το διάλογο ανοιχτό, ζωντανό. Καταθέσαμε ακόμη περισσότερες βελτιωμένες προτάσεις. Είμαι βέβαιος ότι αξιολογούνται από όλους τους εμπλεκομένους. Κάποιοι ήθελαν περισσότερα, κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι άλλοι νιώθουν ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη, μια στήριξη και ένα πραγματικό και αδιάλειτο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση. Εμείς, είτε έτσι είτε αλλιώς, παραμένουμε ανοιχτοί στο διάλογο και διαθέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την κοινή προσπάθεια. Δεν είναι ένα μπραντεφέρ μεταξύ κυβέρνησης και διαδηλωτών, καμία σχέση. Σεβόμαστε, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή και φυσικά από την ενεργειακή οικονομική κρίση που έχει να αντιμετωπίσει ολόκληρη η Ευρώπη.
Όμως στεκόμαστε με γενναίες πρωτοβουλίες να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά και συνεχίζουμε. Όσο η οικονομία της χώρας μας είναι βελτιωμένη, άλλο τόσο η κυβέρνηση ανταποκρίνεται σε αιτήματα κοινωνικών ομάδων. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το Ρέθυμνο και για τη Μεσαρά. Το φράγμα του πλατείου ποταμού υπογράφεται σήμερα η διενειακή σύμβαση 200 εκατομμυρίων ευρώ από τους συναρμόδιους υπουργούς, που θα δώσει τη δυνατότητα να έχουμε την άρνευση πολλών χιλιάδων στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου και της Μεσαράς, εμπλουτίζοντας το φράγμα της Φανερωμένης. Και για πολλά χρόνια διεκδικούσαμε αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Ήρθε η ώρα όμως της υπογραφής και θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που βοήθησαν και για τη σύνταξη των μελετών και για τη χρηματοδότηση του έργου, τους συναρμόδιους υπουργούς, που είναι πολύ σημαντικό, όπως είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Παπαθανάσης. Και εμείς από την πλευρά τη δική μας θα παρακολουθούμε για τη δημοπράτηση του έργου που μπορεί να γίνει μέσα στον χρόνο, ούτως ώστε την επόμενη πενταετία να μπορεί να είναι ολοκληρωμένο και να έχουμε στην ενδοχώρα μια μεγάλη ανάπτυξη πάνω στην αγροτική παραγωγή.